Λοιπόν, τέλος, μην μαλώνετε. Rapto.gr, προσέξτε, Rapto. Promotion κάνω. Rapto.gr, το site του κομμουνιστού. Καταπληκτικό. Τι κομμουνιστής είναι, τροτσιστής, την εκπομπή, εσύ τι είσαι. Μουλού. Εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι με τον Καρατζαφέρη, είπαμε. Καρατζαφέρη τι είναι, εκτός είναι. Λαϊκός ορθόδοξος στην άκρη μου, δεν έχει σημασία. Rapto.gr, δεν ξέρω. Την εκπομπή που βλέπεις τώρα μπορείς να τη δεις ολόκληρη σε μερικές ώρες στο Rapto.gr. Εσύ παλιά ήσουν Νέα Δημοκράτης. Πατριώτη, ποτέ δεν ήμουν Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ήμουν όσο ήταν ο Παπανδρέου. Α, ήσουν Πασόκ. Ναι. Και το παίζεις πατριώτης τώρα. Δεν τραβάς τα παπάρια σου, λέω εγώ. Δεν ήμουν κάτι. Πασοξίσεις σου, ρε. Κοίτα μούτρα. Δεν είχα μούση, ρε. Δεν είχες μούση. Εγώ είμαι συνέχεια στην ελεύθερη οικονομία όλα μου τα χρόνια. Ε, τότε γιατί ήσουν Πασόκ. Γιατί πίστευα ότι έκανε καλύτερο στην Ελλάδα το Πασόκ από την Ελλάδα. Και πότε κατάλαβες ότι δεν έκανε. Καλά, το Πασόκ που λες εσύ με το δημόσιο έκανε καλό. Δεν έκανε την ελεύθερη οικονομία καλό. Από το Σιμίτι και μετά. Δηλαδή εσύ δεν διορίστηκες επί Πασόκ και ήσουν Πασόκ. Εγώ ήμουν ασφαλισμένος. 35 χρόνια είμαι ασφαλιστικός πράκτορας. Δεν έχω σχέση. Και ήσουν Πασόκ. Βέβαια. Πουλάκι μου. Και μας το λες τώρα. Γιατί? Πουλάκι μου. Γιατί οι περισσότεροι Πασόκ πως έπαιρνε 48. Γίνατε μετά πατριώτες δηλαδή. Όχι, ανάπτυξε. Πότε γίνατε πατριώτες, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια Πασόκ και μετά να γίνεις πατριώτες. Μα μετά τον Παπανδρέου άρχισαν και τρώγανε. Πριν δεν τρώγανε. Δεν μου λες, αν έριχναν τώρα έρθει καμιά κυβέρνηση με τον Πασόκ πάλι και ρίξει χρήμα στον κόσμο, πάλι πατριώτες θα είσαι ή θα πάρει κανένα. Όχι. Όχι. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο του βεληνικού, του συγχωρεμένου του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Ούτε το γιο του να βλέπω θέλει, ούτε κανέναν από αυτούς. Ναι. Δηλαδή οι παλιοί οι άνθρωποι που ήταν έντιμοι. Κάτσε και πατριώτες, ναι. Δηλαδή... Ποιοι ήταν πατριώτες. Ο Γεννηματάς, ο Γιώργος, ναι. Ο Αλεξανδρής, ο Πεπονής, όλοι αυτοί. Μήπως ο Λαλιώτης ήταν έντιμος, έτσι. Ο Πεπονής, ο Γεννηματάς, συμφωνώ. Αλλά... Κάτι Λαλιώτης αυτοί μετά. Κάτσε, είσαι νεοδημοκράτης, κάτσε. Δεν ξέρω τι είμαι, σου λέω τώρα. Εγώ ξέρω, κατάλαβα. Κάτσε να μάθω. Συνεκρατούντο. Συνεκρατούντο. Όσο ήταν ο Ανδρέας δεν τολμάγανε. Μετά το θάνατο. Όταν όμως το 96 ανέβηκε ο κύριος Σαβούρη. Σαβούρη. Αβούρη. Αβούρη. Ο Διονύσης Σαβούρης. Αβούρη. Τι είναι αυτό το καβούρι. Είναι το όνομα του κυρίου Σιμίτη. Δεν με νοιάζει πως το λέγανε. Ναι, όταν λοιπόν ήρθε αυτός αρχίσανε και αρπάζανε από που μπορούσαν. Πριν δεν αρπάζανε. Ο Τσοχαντζόπουλος δηλαδή με τον Σιμίτη ήταν παραδίπλα. Ο Τσοχαντζόπουλος σε ποιον ήταν δίπλα τότε. Σχημαθούγκο. Ούτε αυτός μπορούσε. Τσοχαντζόπουλος που ήταν τότε εκεί. Τρεις και πέντε τους πήγαινε. Δεν τρώγανε. Εγώ ξέρω. Δεν έφαγε κανείς τότε. Κανείς δεν έφαγε. Εγώ ξέρω. Πόσο βρέθηκε η Ελλάδα την Πασόκ. Αμέσως. Για πες μου. Όσο ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, χρωστάγαμε το 26% του ΑΕΠ. Σε δις πες τα, σε δις. Σε δεις, δεν μπορώ να τα κάνω τώρα. Γιατί λοιπόν, ήταν πολλά τα δεις. Όχι, δεν ήταν πολλά τα δεις. Ήταν και δραχμές. Ναι, γι' αυτό ήταν. Ναι. Εγώ ξέρω τι κατάλαβα. Όλοι οι Πασοξίδες γίνανε πατριώτες και τα παιδιά των Πασοξίδων γίνανε χρυσαυγίτες γιατί δεν έχουν λεφτά να φάνε τώρα. Γιατί του στέρισαν οι παπάδες. Αυτό κατάλαβα. Για πέσει κανένα. Ένα λεπτό. Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν ήμουν ποτέ. Ε, τότε γιατί είσαι πάλι. Ιδεολόγος. Άντε πάλι. Ιδεολόγος. Πίστευα στον Ανδρέα από πάνω. Ακόμα χειρότερος αυτός. Τους ήταν μπούφος. Τους ήταν μπούφος. Τι μπούφος μωρέ. Υπήρχε ιδεολόγος Πασόκ. Εγώ ήμουνα, τι πάνε να πει αν υπάρχει. Ε, ναι, ακόμα περισσότερο μπούφος λέω. Δεν είμαι καθόλου μπούφος. Πάμε διάλειμμα και τελευταίες τρεις γραμμές μετά το διάλειμμα. Πώς. Like, like, μαλάκες, like.